λόγω των καταγγελιών που υπήρξαν σχετικά με το πώς κινήθηκε για τα προσωπικά του οικονομικά, θα πω έτσι, ο επικεφαλής της ΔΕΣΦΑ και το πώς επίσης παρουσιάζονται φαινόμενα στους τομείς εποπτείας σας, τέτοιου τύπου φαινόμενα. Να λύσουμε λίγο το θέμα αυτό με τον ΔΕΣΦΑ. Τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι εδώ κατηγορείται ότι ο άλλος τακτοποίησε έτσι την έξοδό του από το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να πάρει αυξημένο εφάπαξ από αυξημένη θέση. Δηλαδή, ήμουν διευθυντής, έγινε γενικός, φεύγω ως γενικός, άρα παίρνω περισσότερα, παίρνω μεγαλύτερο εφάπαξ κτλ. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές αυτό που έχει συμβεί και δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κανένα απολύτως θέμα. Έχουμε ένα εργαζόμενο σε αυτόν τον οργανισμό 30 τόσα χρόνια, ο οποίος επιλέγεται πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού. Είναι ήδη διευθυντής του οργανισμού. Μόλις γίνεται πρόεδρος καταστατικά, με βάση τον κανονισμό, παίρνει και ένα βαθμό αυτό. Και, επίσης, συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά βάσει του νόμου. Αμείβεται με βάση το πλαφόν που έχουμε ορίσει ως κυβέρνηση, το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Άρα συνταξιοδοτείται κανονικά και διατηρεί το πλαφόν και συνεχίζει να αμείβεται με το πλαφόν αφαιρώντας τη σύνταξη και πληρωνόμενος τη διαφορά. Άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, διότι η συνταξιοδότησή του είναι αυτή. Είναι. Η προαγωγή του σε γενικό διευθυντή, γιατί είναι αυτό λέει έγινε για λίγες μέρες για να πάρει μεγαλύτερο εφάπαξ. Δεν ισχύει. Προβλέπετε αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Με το που έγινε πρόεδρος του οργανισμού, προβλέπετε ότι εφόσον ήταν ήδη διευθυντής, θα βάλει τον βαθμό του, δηλαδή. Τον τελευταίο βαθμό, ας πούμε. Υπάρχει και μια άλλη μορφή για τα χρήματα του Ταμείου. Τα 10 εκατομμύρια που μεταφέρθηκαν, όπως λέγεται, ώστε να διασφαλιστούν για να πάρουν το εφάπαξ και ο ίδιος και άλλοι υπάλληλοι πάνω κάτω στην ίδια κατηγορία, φοβούμενοι το κούρεμα. Αυτό τουλάχιστον υπόθηκε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και αυτά θα τα καταθέσω στη Βουλή αναλυτικά, στην ερώτηση του κυρίου Σκρέκα. Το ταμείο που πληρώνει τον εργαζομένο, γιατί όλοι οι εργαζομένοι έχουν ένα ταμείο που πληρώνει το εφάπαξ τους, το είχαν σε μια τράπεζα και το μετέφεραν σε μια εταιρεία, ασφαλιστική εταιρεία που τους έδωσε επιτόκιο. Καλύτερο επιτόκιο. Καλύτερο επιτόκιο. Υπάρχει και το θέμα του ΟΔΙΧ, από ό,τι βλέπω εδώ, στον ελεύθερο τύπο που το προβάλλει σήμερα στην πρώτη σελίδα, που διπλασιάστηκαν οι μισθοί του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή. Από 4.600 πήγαν 8.300. Αυτό προβλέπετε. Αυτό για τον ΟΔΙΧ δεν το ξέρω. Μπορώ να σας απαντήσω ευθέως για όλους τους οργανισμούς και επειδή στην ενέργεια, και αυτό θέλω να είναι σαφές όλους, η ενέργεια περιλαμβάνει πολύ μεγάλους οργανισμούς από τη ΔΕΗ και το φυσικό αέριο και τα λοιπά, όλα τα δίχτυα και τα λοιπά. Είχαμε και το θέμα του ΑΔΜΙΕ πρόσφατα. Το οποίο αυτό έδειξε το στίγμα της κυβέρνησης, ευθέως, δεν υπάρχει, είμαστε αδιάλεκτοι στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν... Στο σύνολο λοιπόν των όλων των υποπτευόμενων φορέων, οι αμοιβές των Προέδρων, των Διευθύνων, των Συμβούλων και των Μελών του ΔΟΣΟΥ και τα λοιπά, είναι ακριβώς με το πλαφόν που έχουμε βάλει του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, 4 τόσα μειχτά. Έχω πλήρη κατάλογο και το υποπτεύουν φορέες στο Υπουργείο παρακολουθούμε. Άρα σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο φαινόμενο. Το αντίθετο θα έλεγα. Και είπαμε για τη ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ. Χθες σας είδαμε στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Παραγωγής και εμπορίου, κάπως έτσι δεν λέγεται. Ναι, παραγωγής και εμπορίου. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ο κύριος Παναγιωτάκης, ο οποίος ακούστηκε καθαρά να λέει ο άνθρωπος για ιδιωτικές εταιρείες, έτσι καταλάβαμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα στη ΔΕΗ. Θα μπουν εισπρακτικές εταιρείες ιδιωτικές στη ΔΕΗ που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί η ΔΕΗ έχει ένα πρόβλημα εισπράξης. Σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό. Και υπάρχουν και κακοπληρωτές κατ' επάγγελμα. Δεν είναι μόνο τα κοινωνικά προβλήματα από αυτά. Υπάρχει ένας τρόπος μέριμνας. Τι λέτε, τι θα γίνει. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω το είπα και στη Βουλή χθες. Η ΔΕΗ έχει μια πολιτική και κάνει τις επιλογές που θέλει. Δεν, η κυβέρνηση διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο, τους νόμους, τους κανόνες για τη ΔΕΗ και τον τομέα της ενέργειας, αλλά δεν επεμβαίνει στο. Νομίζω ότι στη Βουλή έγινε η συζήτηση. Ο κύριος Παναγιωτάκης το διευκρίνησε στη δεύτερη ίσως εκδοχή. Αν θα είναι σύμβουλος, αυτός ψάχνει για να τον συμβουλέψει για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και αν θα η εισπρακτική εταιρεία θα είναι η ίδια η ΔΕΗ.
ή αν θα παραπέμψει το θέμα σε εισπρακτική εταιρεία. Αυτό που αποκόμισα από τη Βουλή είναι ότι αναφερόταν στην πρώτη εκδοχή, δηλαδή θα πάρει ένα σύμβουλο να του πει πώς να διαχειριστεί το θέμα. Και τη δουλειά την κάνει η ΔΕΗ. Δεν έχει πρόβλημα όμως, κύριε Υπουργέ. Αλλά το πρόβλημα είναι γνωστό, είναι μεγάλο. Και πόσα χρωστάνε αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ οι πελάτες? 2,3 δις. 2,3 δις. Και από αυτά πόσα είναι? Το 1,3 δις, ναι. Το 1,2 δις για την ακρίβεια, έχουν ρυθμιστεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που πήρε η ΔΕΗ. Πληρώνονται αυτές οι ρυθμίσεις? Είναι ικανοποιητικό, γιατί είναι κοντά στο 75% με 80%. Άρα αυτό έχει βελτιώσει πολύ την ανάκτηση αυτών των πραγμάτων. Υπάρχει όμως ακόμα πολύ μεγάλος δρόμος. Οι άλλοι τι είναι? Είναι κακοπληρωτές κατ' επάγγελμα? Είναι τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, που είναι και η πιο δύσκολη, είναι αυτοί που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους ή έχουν κατεβάσει τα ρολόγια της ΔΕΗ και δεν τους βρίσκεις εύκολα. Έχουν ένα ποσό που τρέχει. Ναι. Έχει μείνει πίσω, μάλιστα. Η δεύτερη κατηγορία είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι δηλαδή... Μεγάλη κατηγορία είναι αυτή. Αυτή μπορεί να είναι γύρω στο 30%. Στο 30%, μεγάλο νούμερο. Και η υπόλοιπη μεγάλη κατηγορία είναι οι προφανείς επίσης που έχουν... Για λόγω αδυναμίας πραγματικής. Αδυναμία πληρώμησης. Εντάξει, αυτοί φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Βεβαίως. Και ο διαχωρισμός αυτό είναι, νομίζω, το επίγον θέμα είναι να μπορέσει κάποιος να διαχωρίσει αυτές τις κατηγορίες και να πάρει τα σωστά μέτρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλιώς έχει πρόβλημα η ΔΕΗ, αν δεν ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, όχι, διότι έχει πίεση οικονομική, διότι προφανώς έχει υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψει, κάποια δάνεια του Απριλίου κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι πλήρως. Τα ρίχνει πάνω μας, ανεβάζει λογαριασμούς. Όχι, όχι, όχι. Γιατί εδώ είδαμε κάτι απίστευτα στοιχεία για τη ΔΕΗ να ανεβαίνουν, ας πούμε, να ανεβαίνει κατά τη η κατανάλωση και να διπλασιάζονται όλα από κάτω. Και να μας τρελάνει με τους λογαριασμούς η ΔΕΗ. Αύξηση τιμολογίων δεν υπάρχει. Όχι, δεν μιλάμε για το τιμολόγιο, μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει. Έχει μέσα 13 φόρους. Θα σας πω ότι υπάρχει μέσα. Και έκανε μια αλλαγή στο λογαριασμό της ΔΕΗ, στον τρόπο που τον αποτυπώνει. Επειδή μέχρι τώρα ανοίγατε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ και δεν καταλαβαίνατε τι λέει μέσα, γιατί είχε αρχικά. Ναι, δηλαδή, πόσα πληρώνουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πόσο πληρώνουμε για τη βιομηχανία, πόσο πληρώνουμε για τα νησιά. Ναι, σωστά. Συν τα άλλα. Δήμοι και τα λοιπά. Αλλά και ο ίδιος ο λογαριασμός της ενέργειας ήταν δυσανάγνωστος. Δεν μπορούσε να τον καταλάβει κανείς. Πόσο πληρώνεις για τη ΔΕΗ αυτή καθ' αυτή, ας πούμε. Ακριβώς. Ήταν άλλος του ρεύματος. Ναι. Άρα, αυτό που έκανε η ΔΕΗ είναι ότι έφτιαξε μια επεξήγηση που λέει αυτά δίνεται για το ρεύμα της ΔΕΗ, αυτό δίνεται για τις ανανεώσιμες πηγές, αυτό για τη βιομηχανία και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει καμία προφανώς αύξηση λέει ένας σε κανένα τιμολόγιο, διότι αυτά καθορίζονται από τη ΡΑΕ και από το Υπουργείο. Εντάξει, αλλά ένας κόσμος σου λέει ότι εγώ κάνω μια κατανάλωση ρεύματος. Πάνω στην κατανάλωση ρεύματος ανεβαίνουν όσο ανεβαίνει, ανεβαίνουν και αναλογικά τα ποσοστά των υπολείπων. Αφήστε δήμους, ΣΕΡΤ κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ανεβαίνουν και τα ποσοστά των υπολείπων. Ρυθμιζόμενες κτλ. Γιατί δεν έχουμε μια εφάπαξ σε κάθε λογαριασμό, αλλά εφάπαξ σταθερή καταβολή ποσού γύρω από αυτές τις υποθέσεις? Για τη βιομηχανία, για τις ανανεώσιμες πηγές, για τα νησιά, για ό,τι είναι. Διότι είναι όλα αναλογικά, δυστυχώς. Ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται χοντρά ο λογαριασμός. Διότι ξαφνικά βρίσκομαι να έχω καταναλώσει ένα ρεύμα της τάξης των 150 ευρώ και αυτό γίνεται, λέω, βγάλτε τα υπόλοιπα που δεν είναι της ΔΕΗ, και αυτό γίνεται 250 επειδή είναι και τα υπόλοιπα. Έτσι. Η απάντηση είναι συνοπτική, διότι όλες αυτές οι ρυθμιζόμενες, οι ΑΠΕ, η στήριξη του βιομηχανίας κλπ. Είναι αναλογικά με την κατανάλωση του ρεύματος. Έτσι είναι δομημένο το σύστημα, είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι δεν υπάρχει διέξοδος. Θέμα μείωση ΦΠΑ στη ΔΕΗ υπάρχει, στην ενέργεια? Θέτετε το θέμα, μιλάτε με την Τρόικα. Τι θα κάνετε? Ο κόσμος εκεί πονάει, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Μη συζητάμε γενικώς στον αέρα. Τι θα κάνετε? Νομίζω ότι είναι μία από τις σκέψεις που έχουν μπει στο τραπέζι, αλλά επειδή δεν θέλω να μπω στην... Πολύ άνετο σας βλέπω, σκέψεις στο τραπέζι. Τι θα κάνουμε, λέμε? Πιέζετε? Όχι, να το διευκρινίσω αυτό. Η κυβέρνηση συζητάει τα λεγόμενα αντιμέτρα. Ναι, έτσι. Ωραία. Εκεί τα αντιμέτρα που προτείνουμε
προκειμένου να έχουν όχι μόνο μηδενικό το 2% το γνωστό δημοσιονομικό αντίκτυπο, μηδενικό, θέλουμε και να είναι ή δυνατόν μηδενικό και ο κοινωνικός αντίκτυπος. Και ως εκ τούτου συζητάμε μέτρα τα οποία ελαφρύνουν τις ασθενέστερες οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Ένα από αυτά που έχει, γι' αυτό σας λέω είναι σκέψη, αλλά δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, διότι η διαπραγμάτευση είναι εν εξέλιξη. Μία από τις σκέψεις είναι και αυτή. Στη γενική κατεύθυνση όμως, κύριε Υπουργέ, εσείς και ως κομμάτι του οικονομικού επιτελείου, είστε με την άποψη που λέει να δούμε μια σειρά από μέτρα που θα βοηθήσουν τις κοινωνικά ευπαθείς κατηγορίες να αντέξουν το δύσκολο τόσο ή άλλο οικονομικό περιβάλλον, ή θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ένα μείγμα, για να το πω έτσι, μέτρων που ταυτόχρονα θα διαμορφώσουν και ένα πεδίο ευνοϊκό για την αναπτυξιακή πολιτική? Διότι, για να σου το πω επί του τομέα σας, είναι ένα διαφορετικό πράγμα να πείτε ότι με βάση το εισόδημα εγώ θα μειώσω, ας πούμε, το ΦΠΑ στην ενέργεια στους καταναλωτές, γιατί ο άλλος δεν αντέχει. Και είναι διαφορετικό πράγμα να πείτε ότι επειδή θέλω ανάπτυξη, εγώ θα μειώσω το κόστος, το ενεργειακό κόστος της επιχειρήσης, κατεβάζοντας το ΦΠΑ σε αυτές, το φόρο σε αυτές. Ναι. Θα συμφωνήσετε όμως μαζί μου ως προς το εξής. Στη δεδομένη συγκυρία, προφανώς όλοι θέλουμε αναπτυξιακά μία αποκλιμάκωση της φορολογίας και των επιχειρήσεων και του παραγωγικού κομματιού της οικονομίας και ούτω καθεξής. Στη δεδομένη όμως συγκυρία, όπου έχεις μία δημοσιονομική πίεση η οποία πιέζει πάρα πολύ και τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες, δεν μπορεί να μπει αυτό στο ισοζύγιο. Πρέπει τα μέτρα να είναι κοινωνικά ουδέτερα, και καθώς βελτιώνεται η οικονομία και τα λοιπά, να δεις την άλλη πλευρά, την άλλη αναπτυξιακή πλευρά, αυτόνομα. Αν τη συνδέσεις τώρα, νομίζω ότι το μείγμα πολιτικής είναι κοινωνικά μη αποδεκτό. Μια και λέγαμε πριν, κύριε Υπουργέ, για τα τιμολόγια, για τις αυξήσεις κλπ. Μήπως τώρα που θα πουληθεί η ΔΕΗ αλλάξει αυτό το καθεστώς? Δηλαδή, ο ανταγωνισμός μας βοηθήσει. Σας βλέπω να έχετε μια βεβαιότητα περί πώληση της ΔΕΗ. Λέει, το ζητάει η Τρόικα, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Θα πουληθεί η ΔΕΗ? Άμα μου πείτε θα πουληθεί, αυτό θα είναι είδηση. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Δεν θα γίνει. Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα. Τι θα γίνει λοιπόν, για πείτε μας. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί σε δύο πράγματα, τα οποία η παρούσα τα έχει ανατρέψει και τα δύο. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποδεκτεί την άμεση πώληση του 17% της ΔΕΗ. Και την παραχώρηση της μικρής ΔΕΗ σε ιδιώτες, δηλαδή το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ να πάει σε ιδιώτες. Εμείς σταματήσαμε αυτή και τα δύο αυτά μέτρα. Το δεύτερο μέτρο της μικρή ΔΕΗ το αντικαταστήσαμε με τον ΝΟΜΕ. Την ανάγκη δηλαδή να δίνει, να πουλάει ενέργεια δική της όμως η ΔΕΗ σε τρίτους, προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια τους στη λιανική αγορά. Εμείς έχουμε δεσμευτεί το 2020 η ΔΕΗ να έχει στην αγορά μέχρι 50%. Όσο είναι η παραγωγή της, να έχει. Αυτό θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, και μέσω μετακίνησης πελατών της ΔΕΗ. Μπορεί να είναι. Είναι ένα από τα μέσα που συζητάμε, η μετακίνηση πελατών. Αλλά δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί η παραγωγική δυναμικότητα της ΔΕΗ, που είναι 50-55% είναι σήμερα. Και αυτό θέλουμε σημαίνει όχι πόλεις παραγωγικών μονάδων. Αυτό λέω, δεν περιλαμβάνει. Γι' αυτό ακυρώσαμε τη μικρή ΔΕΗ και βάλαμε τα νόμη. Γιατί θεωρούμε ότι η ΔΕΗ παράγει το 50% σήμερα, έχει 85-87% της αγοράς. Πρέπει να μειωθεί το μερίδιό της, να τονωθεί ο ανταγωνισμός, να υπάρξουν ιδιώτες, αλλά δεν χρειάζεται να πουλήσει. Γι' αυτό ακυρώσαμε δηλαδή το σχέδιο της μικρή ΔΕΗ. Δηλαδή, ένα κομμάτι θα το δώσει στους ιδιώτες, αυτό καταλαβαίνουμε. Αφού λέτε ότι θα δώσει και τους πελάτες. Στην λιανική αγορά. Δηλαδή, η ΔΕΗ παράγει το 50% σήμερα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη δεσπόζου θα θες. Άρα πώς καλύπτει το κενό? Η ΔΕΗ πάει και αγοράζει ό,τι ενέργεια παράγεται από άλλους και τη διαχειρίζεται αυτή. Για ευρωπαϊκούς λόγους και όχι μόνο για λόγους συμφωνίας τώρα με τους θεσμούς και προγράμματος, η ΔΕΗ πρέπει να μειώσει τα μερίδια της έτσι κι αλλιώς. Διότι οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν ανοίξει σε όλες τις χώρες. Τώρα είμαστε ανοιχτοί. Άρα και εμείς είπαμε να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ, η ΔΕΗ να κοιτάξει να κάνει και άλλες δουλειές και στο εξωτερικό και να διαφοροποιηθεί και να κάνει και να δείξει, αλλά να κρατήσει βασικός πυλώνας. Το δέχεται η Τρόικα αυτό?
Νομίζω ότι αυτό είναι το συμφωνηθέν πλαίσιο για να φτάσουμε στο 20. Mm-hmm. Τώρα διαπραγματευόμαστε αν τώρα τα μέτρα αυτά, το νόμε, η πώληση μεριδίων στη Λιανική κτλ. Και ποια άλλα εργαλεία είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να πάμε εκεί. Αυτό είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Το 17%? Το 17% έχει μπει στη συμφωνία ότι καταρχάς θα ενεργοποιηθεί το υπερταμείο φέτος τον Ιούλιο, άρα η ΔΕΗ θα περάσει στο υπερταμείο, το οποίο έχει πιο μακροχρόνιο πλαίσιο και πιο διαφορετικό πλαίσιο συζήτηση από το ΤΑΙΠΕΔ, και θα υπάρξουν πιθανότατα η πρόσληψη συμβούλων για να μελετήσει το θέμα αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Νομίζω μέχρι ότι εκεί, δεν είναι άμεσα αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα απαιτητέο κομμάτι της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη αυτό? Δεν σας άκουσα. Δεν είναι ένα απαιτητέο άμεσα τμήμα της συμφωνίας από τους εταίρους μας, ενώ στην κουβέντα που είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων έχει επέλθει μια συμφωνία ως προς το εξής. Το ΤΑΙΠΕΔ είχε ένα κατάλογο για άμεση ιδιωτικοποίηση. Αυτός ο κατάλογος έχει διαφοροποιηθεί. Ένα σημαντικό μέρος θα περάσουν στο υπερταμείο, το οποίο υπερταμείο θα χειριστεί αυτά τα θέματα με το δικό του τρόπο και με το δικό του σκεπτικό. Χωρίς το δικό σας έλεγχο όμως, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι που νομίζω ότι ισχύει αυτό? Το υπερταμείο δεν έχει τον έλεγχο το δικό μας? Δεν μπορεί να πάρει καμιά απόφαση? Παίρνει απόφαση του Υπουργείου. Ρυθμίζεται επακριβώς όταν ολοκληρωθεί, θα τον δείτε, ο κανονισμός λειτουργίας του υπερταμείου που διατηρεί το τι κάνει το υπερταμείο σε σχέση με τους εταιρείες αυτές και τι κάνει το Υπουργείο και πώς υπάρχει μια ισορροπία πολιτική ανάμεσα στα δύο αυτά. Είπατε πριν, κύριε Υπουργέ, και ρωτούν κάποιοι φίλοι εδώ να το διευκρινίσουμε, για τη μεταφορά πελατών στους ιδιώτες, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Αυτό λέει πώς θα γίνει? Αυτό κάθε πελάτης επιλέγει τι θέλει να κάνει μόνος του. Πώς θα το κάνετε υποχρεωτικά? Γιατί την πατήσαμε με κάτι προηγούμενα ζητήματα και τώρα έληξαν και δικαστικά και παίρνουμε και τα λεφτά πίσω. Είναι δραματική η πρώτη απόπειρα που έγινε, το γνωρίζουμε όλοι. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΗ, και έγιναν και συζητήσεις και σε τεχνικό επίπεδο, η ΔΕΗ έχει κάποια σχέδια τα οποία προφανώς έχει και εμπορικά και νομικά θέματα και θα τα θωρακίσει αναλόγως. Άρα, εμείς παρακολουθούμε αυτή την εξέλιξη και θεωρούμε, αξιολογούμε τις προτάσεις της ΔΕΗ. Δεν τις κάνουμε εμείς τις προτάσεις. Mm-hmm. Για να δούμε λίγο τώρα μια και... Πάμε στα ευρύτερα. Όχι, μετέχει έτσι κι αλλιώς ο κύριος Σταθάκης όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, εκτιμάται ότι μπορούμε να κλείσουμε τα θέματα που αφορούν τα υπόλοιπα της πρώτης αξιολόγησης, την εφαρμογή της πρώτης αξιολόγησης για τη δεύτερη αξιολόγηση. Πριν από τις 20 Μαρτίου ή στις 20 Μαρτίου, εν πάση περιπτώσει, στο Eurogroup της 20 Μαρτίου μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κλείσει το πρώτο τμήμα των συμφωνιών και εσείς πιστεύετε ότι πάμε έτσι? Ένα κομμάτι τώρα για μέχρι το 18, δεύτερο κομμάτι μέτρα αντίμετρα από το 19 και μετά κτλ. Και τρίτο κομμάτι χρέος και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι θα πάμε ή θα πάμε σε μια συμφωνία πακέτο? Διαδικαστικά νομίζω και ότι. Και επί της ουσίας είναι αυτό, γιατί έχει μέσα και τα διαδικαστικά επιλέξαμε αυτό που υπονοήσατε, δηλαδή επειδή η διαπραγμάτευση σε αυτή τη φάση είχε πάρα πολλά προβλήματα, αποφασίσαμε και γι' αυτό έγινε πολύ μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες δύο ημέρες να κλείσουμε τη συμφωνία που εκπορεύεται από την πρώτη αξιολόγηση, το Staff Level Agreement. Εκεί κλείσαμε τα δύο μεγάλα θέματα, που είναι αυτό που έκλεισε χθες το βράδυ, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και τα δημοσιονομικά του 18. Άρα το τελευταίο πράγμα που μένει εκεί, υπάρχει και μία με τα ενεργειακά που επίσης θα λυθεί εύκολα και η μόνη εκκρεμότητα γύρω από αυτό είναι τα εργασιακά. Αυτή τη συμφωνία θα κλείσουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Με επιτρέπετε πριν πάτε στο επόμενο κομμάτι. Η συμφωνία που αφορά τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να πείτε κάτι, περιλαμβάνει και αύξηση του ποσού και τομείς όπως είναι η εφορία, ΦΠΑ κτλ. Συμβιβασμός που έγινε και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ εξαιρεί τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, αυτές δεν κουρεύονται, και περιλαμβάνει περίπου το 85% κάθε κατηγορίας φόρων.
Σε τι ύψος? Και ΦΠΑ και μισθωτών υπηρεσιών και... Σε τι ύψος? Το ύψος θα το καθορίζει η διαδικασία. Α. Δηλαδή, η βιώσιμη επιχείρηση, η οποία χρωστάει σε τρεις κατηγορίες, χρωστάει στα ασφαλιστικά οργανισμούς, δεν κουρεύονται. Δεν κουρεύονται. Στο τράπεζα, είναι στην αρμοδιότητα της τράπεζας να φτάσει και να αποδίνει. Ναι. Και στο δημόσιο. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν περιθώρια στις δύο τελευταίες κατηγορίες. Πάντα είναι βιώσιμη. Εδώ, εφόσον είναι βιώσιμη. Εφόσον είναι βιώσιμη, δεν υπάρχει κανένα. Κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα ύψος ποσού από το οποίο μπορεί να ενταχθεί μια εταιρεία, μια επιχείρηση. Το είναι πολύ χαμηλά. Είναι χαμηλά, έτσι. Περιλαμβάνει σχεδόν όλες. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα που λέγατε. Το επόμενο βήμα λοιπόν. Έχουν μείνει τα εργασιακά. Τα εργασιακά δεν συνδέονται και με το επόμενο βήμα? Τα εργασιακά έχουν μια ιδιαιτερότητα, διότι είναι μέρος staff level agreement που έχουμε συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους. Το Δούνο του ήταν έξω από αυτό. Τώρα πρέπει να μπει μέσα σε αυτό. Θα λυθεί πάντως και νομίζω, επειδή έχουμε κάνει πρόοδο και το κλείνουμε όλο το άλλο, νομίζω θα βρεθεί και μια λύση. Τζάμπα μαλώνατε με το Δούνο του, κύριε Υπουργέ. Τζάμπα μαλώνατε με το Δούνο του όλο το προηγούμενο διάστημα. Να σας το πω τώρα ευθέως, μια και τα συζητάμε, οπότε έρχεστε κανονικά. Από το καλοκαίρι και μετά, ένα με τοπικό είχατε απέναντι στο Δούνο του. Και καταλήξαμε τώρα να λέτε το Δούνο του πρέπει να είναι και επομένως τι να κάνουμε, να συζητήσουμε τα εργασία. Σας κατηγορούν ότι δεχτήκατε όλα τα πάντα από το Δούνο του. Αυτό σας... Να το πω και δεν πιο ισχύει πολιτικά. Αυτό, διότι και χθες και προχθές, όπως ξέρετε, όλοι για να φτάσουμε σε μια συμφωνία, όλοι κάνουν υποχωρήσεις και νομίζω και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνέβαλε σε αυτό, στο να ξεμπλοκάρει η διαπραγμάτευση και να προχωρήσουμε. Άρα, μέχρι εντάξει, πότε βλέπετε να κλείνουμε? Εγώ θεωρώ ότι εφόσον συνεχίσουμε εντατικά, θα έχουμε κλείσει, επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση, το staff level agreement. Θα έχουμε μπει... Μέχρι τις 20. Μέχρι τις 20. Μπορεί να λύσουμε και τα μέτρα αντιμέτρα, εφόσον... Και αυτά μέχρι τις 20. Και αυτά μέχρι τις 20. Και να δούμε πλέον να εκκρεμεί το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν αποτελεί θέμα της δικής μας διαπραγμάτευσης, αλλά έχει και μια ευρύτερη συζήτηση, που είναι το πακέτο πλεονάσματα και χρέος. Πλεονάσματα και το 2% χρέος. Πάντως το έχετε δεχτεί από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτό μας είπε περίπου και χθες εδώ ο κύριος Δανακόπουλος. Άρα πάνω σε αυτή τη βάση συζητάμε. Συζητάμε με αφετηρία το 2%. Ναι. Και είναι... Διατηρούμε όμως την τέτοια ότι εφόσον οι δημοσιονομικές προβλέψεις δείχνουν ότι μπορεί να είναι μικρότερο το κενό, αν γίνει αποδεκτό αυτό από την άλλη μεριά, μπορεί και να μειωθεί κατά τη. Μπορεί και να μειωθεί κατά τη. Θέμα μείωση των πλεονασμάτων. Συμφωνήσουμε στα πλεονάσματα. Αυτό λέω. Υπάρχει το θέμα. 19... Γιατί μέχρι και ο Σόιμπλε το έθεσε αυτό με έναν τρόπο. Το έθεσε γι' αυτό το θέσε. Λέω ανοιχτό. Για μετά το 19 μιλάμε. Είπα ότι αυτό δεν. Είναι ευρύτερη συζήτηση ακριβώς επειδή χρέος και πλεονάσματα έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Μα η δουλειά μα είναι να κλείσουμε, να προχωρήσουμε γρήγορα. Τα δύο που διαχειριζόμαστε και συζητάμε στην Ελλάδα. Δώσει πότε θα πάρει η χώρα, κύριε Υπουργέ, στις θέσεις να το πείτε? Γιατί εδώ και εγώ είμαστε. Αυτή τη στιγμή πιέζει ο χρόνος σας. Δώσει όποτε μας πάτε από ό,τι φαίνεται για το όχι, Μάιο, όπως λένε όλοι. Ναι. Είναι αποδεκτός ο Μάιος ως χρόνος κατάληξης των συμφωνιών? Όχι, φυσικά. Εμείς θέλουμε άμεση λύση. Τι άμεση, τι παραδείγμα. Άμεση, πιο άμεση δεν γίνεται. Άμεση λέγατε και τον περασμένο Νοέμβρη. Δεκέμβρη. Ωραία. Και πέρασε ένα τρίμηνο άμεσο. Τι άμεση. Ένα τρίμηνο στο οποίο δεν μπορούσαμε. Είναι σαφές ότι εμείς. Προσήλθαμε σε αυτό, δεν κλείνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, κλείνουμε με έναν τρόπο που θα έχουμε μία επωφελή συμφωνία. Για να κλείναμε τον Νοέμβριο, όπως λέτε, όλη αυτή η συζήτηση που επακολούθησε για το τι μεσοπρόθεσμο, κερδίσαμε. Τα μέτρα-αντιμέτρα είναι μία επιτυχία, ένας συμβιβασμός. Η αντιπολίτευση όμως σας κατηγορεί, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ έχουν τεθεί εξαιτίας της καθυστέρησης. Να συζητήσουμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιος έστησε μια ιστορία ή δεν την έστησε. Ό,τι θέλετε να πούμε. Αλλά εξαιτίας της καθυστέρησης εμφανίστηκαν απαιτήσεις που πριν από 6 μήνες, 8 μήνες δεν υπήρχαν. Και εδώ που τα λέμε, εγώ δεν θυμάμαι να συζητάμε μέτρα και αντίμετρα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Θέλετε να σας φέρω τώρα, σοβαρά τώρα. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι όλοι. Οι απαιτήσεις δεν προήλθαν εξαιτίας της καθυστέρησης. Εμείς πρέπει να διαχειριστούμε, είχαμε να διαχειριστούμε μία συμφωνία την οποία. Θέλαμε να προχωρήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το 19-20 οι αρχικές συζητήσεις και οι αρχικές θέσεις ήταν πολύ μακριά από αυτό που συζητάμε τώρα, σας διαβεβαιώ. Άρα η κυβέρνηση έπρεπε
με κάθε τρόπο να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να φτάσουν σε μια συμφωνία επωφέλη δηλαδή, για την ελληνική οικονομία. Εκ των πραγμάτων οδηγηθήκαμε σε ένα πλαίσιο στο οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταλήξει μια επωφελή για την οικονομία. Είδατε, κύριε Υπουργέ, αυτά που ήταν στο τραπέζι τέλη Νοέμβρη δεν θέλω. Ο αντίκτυπος στην οικονομία ήταν ιδιαίτερα αρνητικός, όπως είδατε. Μην μου πείτε ότι και εσείς εκπλαγήκατε με τη μείωση σε το 1,1 τα στοιχεία της Ελστάτ. Και θα τρελαθούμε στο τέλος. Και τι εξήγηση δίνετε και εσείς, είστε στέλεχος του οικονομικού. Άμα λειτουργήσαν υπέρ μας, γιατί έπεσε η οικονομία. Όχι, γιατί βρισκόμαστε σε ένα τόσο κακό. Το μόνο που είπα είναι ότι μακάρι να είχαμε τελειώσει πιο πριν, αλλά η συμφωνία δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμφωνία. Πρέπει να είναι μια συμφωνία αποδεκτή, οικονομικά επωφελής και να προχωρήσουμε. Και αυτό επιδιώκουμε. Δεν είναι πάντα επιλογή το να δέχεις οποιαδήποτε συμφωνία και οτιδήποτε τίθεται στο τραπέζι να το αποδέχεσαι. Είναι, δεν είναι έξω από τη λογική μας και νομίζω ότι μέχρι στιγμής... Εσείς είχατε ενημερωθεί για αυτά τα στοιχεία της Ελστάτ, τα ξέρατε από τον κύριο Τσακαλώτο. Τι είναι, η Ελστάτ ανακοινώνει τα στοιχεία της μόνη. Δεν τα ξέρατε, επομένως ούτε εσείς. Τα μάθατε μαζί με εμάς, εννοείται. Η Ελστάτ είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν... Δεν διαβουλεύεται. Δεν διαβουλεύεται. Όχι, ρωτώ, αν είχατε ενημερωθεί από τον Υπουργό των Οικονομικών, φαντάζομαι. Εντάξει, η απόκληση υπάρχει. Μια μικρή απόκληση. Υπήρχαν προβλέψεις οι δικές μας και τα λοιπά που κάνει το Υπουργείο και τα λοιπά. Μας δυσκολεύει ή μας διευκολύνει στη διαπραγμάτευση. Ποιο? Το στοιχείο. Το αποτέλεσμα, το στοιχείο. Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει αντίκτυπο στη διαπραγμάτευση. Ήταν κατά τη αρνητικό, αλλά δεν επηρεάζει τα δημοσιονομικές προβλέψεις, γιατί είναι πολύ ισχυρά τα δημοσιονομικά. Και δεύτερον, διατηρούμε εμείς την αισιοδοξία μας, γιατί και τα μετεβεβάσει αυτά έχουμε μια επιβράδυση της οικονομίας συνολικά, αλλά παραμένουν πολύ ισχυροί οι συναλλαγματοφόροι τομείς, που είναι εξαγωγές και ο τουρισμός. Πάντως φτάσαμε, κύριε Υπουργέ, λέγαμε και πριν εδώ που το σχολιάζαμε με τους συναδέλφους μας, σε ένα σημείο να παίρνουμε νέα μέτρα. Ενώ αυτά δεν προβλέπονταν αρχικά. Δηλαδή, εδώ είχαμε κλείσει ένα μνημόνιο, το κλείσατε εσείς, δηλαδή η κυβέρνηση. Ενώ το είχε εμείς, δεν μπορούσαμε να κάνουμε μνημόνιο, ευτυχώς. Το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι. Ψηφίσατε λοιπόν μια μεγάλη συμφωνία. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να πάμε σε μια νέα συμφωνία με νέα μέτρα. Γιατί αυτό σας κατηγορεί την πολιτική. Πάμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Και χωρίς λεφτά. Ψηφίστε ένα νέο πακέτο λιτότητας. Γιατί για λιτότητα πάμε, για μείωση μισθών και συντάξεων πάμε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Και κακά τα ψέματα, χωρίς να πάρουμε μία. Και μάλιστα να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι θέλει και μια πολιτική απάντηση για μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι της αριστεράς. Πώς πολιτικά στηρίζει και αν πιστεύει ότι αυτό περνάει στη Βουλή, ότι θα ψηφίσει ρυθμίσεις που κόβουν πάρα πολλά εκατομμύρια από ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αφορολόγητο, συνταξιούχοι κτλ. Κτλ. Και δίνουν ως αντίδωρο από την άλλη πλευρά σε ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη. Δηλαδή από εργοδότες μέχρι υψηλά. Αναπτυξιακά, αυτό που λέμε. Λέμε πώς θα το δεχτεί ο αριστερός. Πώς στηρίζεται αυτό και περνάει αυτό από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σας είπα ευθέως ότι πρώτον, τα μέτρα αντιμέτρα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό. Άρα η απόφαση του Eurogroup. Κοινωνικά σας είναι το ίδιο πράγμα. Σας είπα, κοινωνικά επιδιώκουμε να είναι και κοινωνικά μηδενικού αντίκτυπου. Ναι. Αυτό σας είπα. Αλλιώς θα δεχόμουν τη λογική της που λέει ότι θα δίνουμε στις επιχειρήσεις τα ίδια χρήματα κτλ. Αυτό δεν το είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κοιτάζει και τα μέτρα αντιμέτρα που προτείνει ουσιαστικά επαναφέρουν τα χρήματα στις κοινωνικά στενέστερες ομάδες. Είναι κοινωνικό το πακέτο. Κάποιοι πάντως θα χάσουν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι. Πόσο? Επαναλαμβάνω. Όλοι θα κερδίσουμε πακέτο, ή θα είμαστε ουδέτεροι. Γιατί αυτό λέτε εσείς. Το πακέτο είναι δημοσιονομικά και κοινωνικά επιδιώκουμε ουδέτερο. Τελεία. Αυτή είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης. Το πρώτο το πετύχαμε στο τελευταίο Eurogroup, όπου είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και ερμηνεύθηκε ευθέως και σαφώς. Και το δεύτερο που επιδιώκουμε στη διαπραγμάτευση τώρα είναι να είναι και κοινωνικά ουδέτερο. Μισό λεπτό. Επί του κοινωνικά ουδέτερο λοιπόν που λέτε και που είναι σημαντικό, πρέπει να εξηγήσετε με πίστη που λένε, αν αυτά λειτουργούν ταυτόχρονα. Δηλαδή, θα επιβληθεί ας πούμε η μείωση του αφορολόγητου και τη μέρα που θα επιβληθεί η μείωση του αφορολόγητου θα αρχίσει να λειτουργεί και το κοινωνικά αντίρροπο ώστε να είναι ουδέτερο. Ή θα επιβληθεί η μείωση του αφορολόγητου, θα περάσει ο χρόνος να δούμε αν πετύχαμε τα
τους στόχους. Και αν πετύχουμε τους στόχους, θα επιβληθεί και το άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, στον προϋπολογισμό το Νοέμβριο του 2018, μάλιστα, στον προϋπολογισμό για το 2019, mm, θα υπάρχουν όλα αυτά μέσα. Δηλαδή, τα και μέτρα, το ένα και το άλλο, τα αρνητικά, σε εισαγωγικά, τα αντιμέτρα, τα θετικά και η πρόβλεψη για το πλεώνασμα του 2019. Άρα όλο το πακέτο θα φανεί, θα εκεί αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό του, που θα φτιαχτεί τέλη 18 και θα αφορά το 2019. Ποιος ή ποιος πεθαίνει μέχρι τότε, όπως λέει και ένας συνάδελφος. Περιμένετε, περιμένετε. Πολιτικά λέω. Δεύτερο. Για το επιχείρημα της αντιπολίτευσης περί τετάρτου μνημονίου κλπ. Το πρόγραμμα τελειώνει το 18 χωρίς να έχουμε φέρει κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Όπως το είχαμε συμφωνήσει, τελειώνει το πρόγραμμα του 18. Μέχρι τον Αύγουστο του 18. Ωραία. Είναι. Ωραία. Τελειώνει αυτό το πρόγραμμα. Το μεσοπρόθεσμο, και εδώ θα μας πει η αντιπολίτευση πώς θα το... Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κάθε κυβέρνηση που δεν παρουσιάσατε, καθώς λέει η αντιπολίτευση. Και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε για το 17-18, για το 16-17, συγγνώμη. 16-17, ναι. Γιατί είναι, έχεις ένα πρόγραμμα και έχεις και ένα μεσοπρόθεσμο που είναι τα δύο εξτρά χρόνια. Στο μεσοπρόθεσμο λοιπόν και εμείς όπως και κάθε κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και να ήταν, θα έπρεπε να είχε μεσοπρόθεσμο. Διότι το μεσοπρόθεσμο προσπαθεί να απαντήσει στην επόμενη μέρα του προγράμματος και έχει πλεονάσματα και χρέος. Άρα εκ των πραγμάτων εμείς έπρεπε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και επιδιώξαμε. Πήραμε ένα κομμάτι για το χρέος σημαντικό, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Επιδιώκουμε να έχουμε ένα δεύτερο κομμάτι για μετά το χρέος σημαντικό, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το 18. Και εκ των πραγμάτων λοιπόν πρέπει να υπάρχει συζήτηση και για τα πλεονάσματα. Αυτό νομίζω. Πιάνονται αυτά τα πλεονάσματα τώρα, κύριε Υπουργέ. Βαριάλι, τότε είναι το 3,5. Κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και για τρία χρόνια σας λέγω να είναι το καλύτερο σενάριο να μας κάνει δώρο Σόιμπλε. Και να μας πει, παιδιά, είστε καλά, παιδιά, μπράβο σας, πάρτε τρία χρόνια. Τα βγάζουμε. Με λιτότητα θα τα βγάλετε πάλι. Είναι έτσι ή όχι? Εκτιμώ ότι ο ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας θα καθορίζει και την εφικτότητα ή μη του συγκεκριμένου θέματος. Ο ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας. Αν οι προβλέψεις είναι αυτές που είναι, βγαίνουν. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ο ρυθμός ανάπτυξης από 2,5% έως 3%. Εφόσον έχεις πετύχει λοιπόν το 18-3,5% και έχεις ρυθμό ανάπτυξης 2,5% με 3%, είναι εφικτό το 3,5% και τον επόμενο χρόνο. Αν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 0, εντάξει. Μπατήσαμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Διάλειμμα εμείς.